επί της ουσίας αυτό το οποίο λέει, ότι δηλαδή το να εκποιήσεις κομμάτια της ΔΕΗ με στην προκειμένη περίπτωση, γιατί περί αυτού πρόκειται, με συγκεκριμένες ημερομηνίες, ότι αυτό οδηγεί σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή, που είναι μη δίκαιη για τον πολιτή. Είναι έτσι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ναι, αλλά αυτό είναι τώρα, μια συζήτηση είναι... ακαδημαϊκή στο αμφιθέατρο της νομικής αρχές δεκαετίας 80. Το ζήτημα, μισό λεπτό για αυτήν την ολοκλήρωση. Το ζήτημα είναι κατά πόσον έχεις τη δύναμη αντίστασης στις απαιτήσεις αυτές των δανειστών. Και για να έχεις τελικά δύναμη αντίστασης στις επιταγές των δανειστών, είτε πρέπει να έχεις άλλη πηγή από την οποία να μπορέσεις να καλύψεις τις δανειακές σου ανάγκες, είτε πρέπει να έχεις μια άλλη επιλογή, ότι ενδεχομένως δεν με πειράζει να πάω σε πάυση πληρωμών, δεν με πειράζει να πάω σε κάποιο άλλο νόμισμα, σε κάτι άλλο τέλος πάντων, έχω μια εναλλακτική. Αν δεν έχεις εναλλακτικές και απειλείσαι με χρεοκοπία, κινδυνεύεις στο τέλος να βρεθείς, όπως έχω πει και άλλη φορά, με το πιστόλι στον κρόταφο. Ελπίζω ότι μπορεί να βρεθεί ένας έντιμος συμβιβασμός και να κλείσει επιτέλους αυτή η ευλογημένη αξιολόγηση. Οδυνηρές είναι ούτως ή άλλως διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, δεν υπάρχει αμφιβολία και οι απαιτήσεις τους πάντα επαχθείς είναι. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε το οδυνηρό αποτέλεσμα που μπορούμε να έχουμε και ότι κυρίως θα μπορέσουμε και να καταλήξουμε κάπου στις 7 Απριλίου, διότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η παράταση της αβεβαιότητας βλάπτει την ελληνική οικονομία. Ο κύριος Κουρλέτης χθες δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, βεβαίως υπουργός είναι, αλλά και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, του συνασπισμού παλαιότερα, έχει ειδικό βάρος η άποψη του, μεγάλο ειδικό βάρος. Είπε ότι εντάξει, μισθούς συντάξεις μπορούμε και αφορολόγητο να τα ρίξουμε και μετά 4-5 χρόνια μπορούμε να τα ξαναφέρουμε πάνω. Αλλά με τη ΔΕΗ δεν παίζουμε. Σας βρίσκει σύμφωνο μια τέτοια άποψη? Είναι γεγονός ότι αν εκπλήσεις, μετά πίσω δεν μπορείς να πάρεις. Πώς θα τα πάρεις πίσω? Αυτό ναι, μιλώ. Ναι, θα τα πάρεις με ένα τίμημα το οποίο θα είναι πολλαπλάσιο εκείνο το οποίο θα εισπράξεις σήμερα. Ωραία. Άρα δεν συζητείτε στην πραγματικότητα. Ανάποδα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους μισθούς και τις συντάξεις, πράγματι, αν καταφέρεις να αποκαταστήσεις τη φερεγγιότητά σου και αν καταφέρεις να έχεις οικονομική ανάπτυξη, θα μπορούσες στο μέλλον να αυξήσεις μισθούς και συντάξεις. Το μεγάλο ζητούμενο λοιπόν, γιατί τώρα πηγαίνουμε γύρω-γύρω και δεν βλέπουμε το στόχο. Το μεγάλο ζητούμενο, ο μεγάλος στόχος είναι να μπορέσει η χώρα μας να απεξαρτηθεί από το διακρατικό δανεισμό, ο οποίος ούτως ή άλλως είναι μια κατάσταση μη φυσιολογική και τοξική, να ανακτήσει την εθνική της κυριαρχία, μέσα στα πλαίσια βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όση κυριαρχία έχουν και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη να έχουμε κι εμείς, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ λιγότερη, λόγω της εξάρτησής μας από το διακρατικό δανεισμό, και να αλλάξουμε σελίδα για τον τόπο, περνώντας και σε ανάπτυξη, η οποία θα φέρει δουλειές για τον κόσμο, γιατί αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ναι, γι' αυτό έχω πει και στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, ότι είναι ευκταίο να τελειώσουμε μέχρι τις 7 Απριλίου. Εάν δεν τελειώσουμε στις 7 Απριλίου, σκόπιμο θα ήταν να γίνει μια ανοιχτή συζήτηση στη Βουλή, να παρουσιάσουν οι αρμόδιοι υπουργοί που εμπλέκονται στη διαπραγμάτευση ποιες ακριβώς είναι οι απαιτήσεις των δανειστών και πού αρνείται να τις ικανοποιήσει η κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κλείσιμο της αξιολόγησης, και να τοποθετηθούν υπεύθυνα όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Τι προτείνουν? Προτείνουν να συνεχιστεί η αντίσταση? Προτείνουν να υποκύψουμε? Και όσοι προτείνουν να συνεχιστεί η αντίσταση, τι βλέπουν για την επόμενη μέρα? Διότι η επόμενη μέρα είναι ο Ιούλιος, που υπάρχουν πληρωμές 7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα μαζεύει και αυτά η κυβέρνηση. Τα μαζεύει σε βάρος της οικονομίας. Είναι γνωστό αυτό. Θα τα μαζέψει. Κοιτάξτε, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι μπορούν να συγκεντρωθούν αυτά τα χρήματα, που είναι αμφίβολο, θα εξαρτηθεί εμπολής από την πορεία των φορολογικών εισπράξεων ως τον Ιούλιο, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι μπορούν να μαζευτούν τον Ιούλιο, ωραία, δεν θα κάνουμε παύση πληρωμών τον Ιούλιο σε αυτή την περίπτωση, θα βρεθούμε με άλλες πληρωμές χαμηλότερες μεν, αλλά επειδή θα έχει εξαντληθεί η ανάσα μας, δεν θα μπορούμε να τις κάνουμε κάποια στιγμή αργότερα, μα θα είναι Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, και πάντως κάποια στιγμή τελειώνει η δυνατότητα του ελληνικού δημοσίου να εξυπηρετεί εξιδίων με μέσα του προϋπολογισμού τα τοκοχρεωλήσια. Για όλο το 2017 τα τοκοχρεωλήσια είναι κάπου 16 δισεκατομμύρια ευρώ. Το πρωτογενές πλεώνασμα το οποίο προβλέπεται βάσει το πρόγραμμα, και αν πάνε όλα καλά, είναι 3 δισεκατομμύρια. Τα άλλα 13 δισεκατομμύρια λοιπόν πρέπει να καλυφθούν με δανεισμό, προφανώς από τους συνήθεις υπόπτους, δηλαδή με διακρατικό δανεισμό. Αν δεν καλυφθούν έτσι, και μάλιστα συμμετέχουν στη δεύτερη αξιολόγηση, θα μας δώσουν 6.
Η δόση αυτή είναι 6. Αλλά στην πραγματικότητα, για να ισορροπήσουμε πλήρως, θα χρειαστούμε να κλείσουμε και άλλη μια αξιολόγηση ως τα τέλη της χρονιάς του 2018. Ίσως γι' αυτό ο κύριος Λιαργκόβας το πευθέως και ο κύριος Στουρνάρας, εμέσως το είπε ο κύριος Δραγασάκης για τέταρτο μνημόνιο. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, στέκομαι λίγο σε αυτό. Δεν υπάρχει τέταρτο μνημόνιο. Ξεχάστε το τέταρτο μνημόνιο. Τέταρτο μνημόνιο θα σήμαινε τέταρτη διακρατική σύμβαση. Μα τώρα είπατε ότι αν δεν μπορέσουμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τέταρτη διακρατική δανειακή σύμβαση είναι, με τις παρούσες τέλος πάντων προϋποθέσεις, ας μην πούμε και μεγάλη κουβέντα γιατί τώρα μιλάμε για γενικά ζητήματα, με τις παρούσες προϋποθέσεις δεν διαφαίνονται προοπτικές να υπάρξει για τέταρτη φορά διακρατικός, δηλαδή στο τέλος του προγράμματος του 2018, το φθινόπωρο του 2018, ή θα πρέπει να καταφέρουμε να βγούμε στις αγορές και να δανειζόμαστε από αυτές ως ένα φυσιολογικό κράτος, ή διαφορετικά θα αντιμετωπίσουμε τα χειρότερα. Το τι μπορεί να συμβεί σε περίπτωση κατά την οποία η Ελλάδα δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις πληρωμές τον Ιούλιο. Θα σας πω πολύ απλά ότι οι πληρωμές τον Ιούλιο είναι αφενός μεν ένα ομόλογο που είχε εκδώσει η κυβέρνηση Σαμαρά παραμονές των ευρωεκλογών και λίγη τώρα, το οποίο αν δεν πληρωθεί στην ώρα του θα καταπαραθωρθεί οριστικά η όποια προοπτική επανόδου στις αγορές και αποκαταστάσεως της φερεγγιότητας του ελληνικού δημοσίου. Αφετέρου δε, αυτό είναι περίπου το 1 τρίτο των υποχρεώσεών μας, αφετέρου δε περίπου τα 2 τρίτα είναι υποχρεώσεις προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία αν δεν πληρωθεί μπορεί πολύ απλά να τραβήξει από την πρίζα το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και μαζί του ολόκληρη την ελληνική οικονομία. Δεν είναι λογικό η αντιπολίτευση να λέει στην κυβέρνηση κλείστε την αξιολόγηση τώρα, άρα υπογράψτε οτιδήποτε σας βάλουν πάνω στο τραπέζι, και από την άλλη μεριά να λέει α, εγώ όμως δεν θα τα ψηφίσω αυτά. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Μόνοι σας να υπομειστείτε όλο το πολιτικό κόστος. Είναι σοβαρό αυτό. Άρα η αντιπολίτευση λέτε πρέπει να συνδράμει. Η αντιπολίτευση πρέπει να αναλάβει και αυτή τις ευθύνες που της αναλογούν. Διότι διαφορετικά η στάση της θα είναι αυτό που είπε ο κ. Μημαράκης. Τζάμπα μαγκιά. Ναι, αλλά όταν εδώ και ένα, δεν λέω δύο, εδώ και ένα χρόνο η αντιπολίτευση σας λέει να πάει το καράβι από την άλλη πλευρά. Και εσείς, για λόγους ιδεολογικούς, ιδεολειπτικούς, όταν λέω εσείς εννοώ η κυβέρνηση, το πάει αλλού. Χρονοτριβή εδώ, χρονοτριβή εκεί. Η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, όποια αντιπολίτευση, γιατί να πάρει την ευθύνη αυτή? Δεν έγινε κάτι ξαφνικά. Έχει ένα χρόνο που σας λέει, που λέει στην κυβέρνηση, τεχνοκράτες, ακαδημαϊκοί, οικονομολόγοι, αντιπολίτευση, ότι το πάτε λάθος. Και συνεχίζει η κυβέρνηση να πηγαίνει λάθος. Γιατί σήμερα πρέπει η αντιπολίτευση να δεχθεί να βάλει στις πλάτες ευθύνες μιας κυβέρνησης η οποία δεν άκουσε που έπρεπε να πάει το καράβι? Διότι οι δυσμενείς συνέπειες μιας απεσκταίας εξέλιξης θα βαρύνουν εξίσου όλους. Γι' αυτό. Θεωρώ ότι είναι μια πρόταση με προοδευτικό πρόσημο. Ναι. Αν μπορούσε να υλοποιηθεί, θα είχε θετική επίπτωση στο δημόσιο βίο. Βεβαίως με κάποιες επιμέρους διαφοροποιήσεις δικές μου υπάρχουν και άλλων συμμετεχόντων σε επιμέρους σημεία. Αλλά στο σύνολό της θεωρώ ότι είναι μια θετική πρόταση. Εγώ πάντως αυτό που σκάλωσα λίγο, καλά, σε πολλά, αλλά η κοινοβουλευτική πλειοψηφία των 120 πήρα λίγο τα αποτελέσματα των τελευταίων 30 ετών και είδα ότι ποτέ δεν θα είχαμε κυβέρνηση σχεδόν. Δηλαδή, δεν είναι έτσι. Θα είχαμε τόσα κόμματα, θέλω να πω. Θα είχαμε τόσα κόμματα στη Βουλή με την απλή αναλογική, που πάντα θα είχαμε 9, 10. Πιθανόν δηλαδή ένα εκλογικό σύστημα απλής αναλογικής να βοηθούσε να δημιουργηθεί ένας πολιτικός πολιτισμός μεγαλύτερης συνέπειας, λιγότερης φραστικής οξύτητας, λιγότερων προσωπικών αντεγκλήσεων, λιγότερων καρεκλομαχιών.